ακριβώς είναι όπως θα λέτε. Για τις τρεις βαγές το πρόβλημα εντοπίζεται ότι είχαμε την Παρασκευή πολλήωρη διακοπή της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να μην δουλεύουν οι γεωτρήσεις. Αυτές τροφοδοτούν την περιοχή των τριών βαγιών σταυρωμένο και έχει μερικώς αποκατασταθεί, αλλά αυτό είναι καθαρά τεχνικό το θέμα, δηλαδή μάλλον θέμα καταναλώσεων. Δουλεύουν κανονικά οι γεωτρήσεις, 450 κυβικά την ώρα κατεβαίνουν στο Ηράκλειο. Πιστεύω ότι μέχρι το πρωί και σήμερα το βράδυ θα είναι κλειστά, δηλαδή ανθρώπινοι ξενοδοχεία θα πρέπει να κοιμηθούν. Το πρωί θα έχει αποκατασταθεί κύριος το πρόβλημα στις τρεις βαγιές και στην περιοχή του Γεωφύρου, σταυρωμένο αυτή την περιοχή. Ωραία, πάμε τώρα στο Μασταμπά, που είναι και τα περισσότερα παράπονα. Μπράβο, ναι, ακριβώς ο Μασταμπάς είναι μια μεγάλη περιοχή. Δεν είναι μόνο ο Μασταμπάς, είναι και ένα κομμάτι της Ερίσου έχει πρόβλημα. Ουσιαστικά το πρόβλημα εντοπίζεται από την Παναγίτσα και πάνω, νοτιότερα της Παναγίτσας που είναι και πιο ψηλά, στην περιοχή ένα κομμάτι της Ερίσου, ρομαντική γωνιά, εκεί έχουμε το πρόβλημα. Κατάλαβε, εγώ θα ζητήσω συγγνώμη, πραγματικά εγώ πιστεύω ότι έγινε λάθος. Πάντα το Σαββάτο έχουμε μεγάλες καταναλώσεις, ότι λογικό οι άνθρωποι κάνουν το σπίτι τους. Είδαν ότι δεν μπορούσαν, για να γίνει το έργο έπρεπε να, ο αγωγός να είχε αδειάσει. Το καταλαβαίνετε. Για να τον κολλήσουν, ναι, το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν είμαι τεχνικός, αλλά είναι λογικό αυτό. Ναι. Δεν μπορούσαν, ο αγωγός δεν είχε αδειάσει μέχρι την Τρίτη, που προσπαθούσαν να κάνουν το έργο, Τετάρτη, και μετά καθυστερήσαν να κάνουν το υπόλοιπο του έργου. Θα έπρεπε να σταματήσουν. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Να το ξαναρχίσουν τη Δευτέρα, γιατί πάντα Σαββάτο Κυριακή έχουμε μεγάλο πρόβλημα οι ανθρώπινες σπίτια τους και οι καταναλώσεις είναι αυξημένες. Εντάξει, αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε νερό, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τρέχουν οι ανθρώποι στην ΔΕΗ, προσπαθούν να βρουν πού εντοπίζει το πρόβλημα και δεν παίρνει εκείνο το κομμάτι που λέμε, δηλαδή στην Παναγίτσα και νοτιό της Παναγίτσας και ένα κομμάτι της Ερίσου δεν παίρνει νερό. Προσπαθούν να το εντοπίσουν. Εύχομαι και ελπίζω το πρωί να έχει εντοπίσει, να έχει τελειώσει. Λένε οι τεχνικοί ΔΕΗ, το πιθανότερο είναι ότι είχαν αδειάσει όλος ο αγωγός, είχαν αδειάσει τα σπίτια, όλες τις δεξαμενές που 2,5 μέρες ήταν κλειστός ο κεντρικός αγωγός, καταλαβαίνετε. Και ότι σήμερα το βράδυ που θα, λογικά θα έχουν γεμίσει όλα αυτά οι δεξαμενές, τα ντεπόζιτα του βορεινότερου κομμάτι που είναι πιο χαμηλά, θα έχουμε αύριο το πρωί νερό. Εύχομαι και ελπίζω πραγματικά να είναι τα πράγματα έτσι. Πιστεύω προσωπικό ότι θα έπρεπε το έργο να το είχαμε κάνει η Δευτέρα και πάντα το λέμε αυτό. Τα έργα να ξεκινάνε τη Δευτέρα, να μην έχουν τα προβλήματα το Σαββατοκύριακο. Γιατί ωραία. Τα προβλήματα το Σαββατοκύριακο είναι σοβαρά, καταλάβατε. Για να μην μπερδεύετε λοιπόν ο κόσμος, τρεις βαγές και σταυρωμένος, υπάρχει μια μερική αποκατάσταση. Όχι, που ήταν... κανονικά δεν ήταν ευθύνη τη ΔΕΗ εκεί πέρα, να το λέμε τώρα. Δηλαδή, ναι, αυτό. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω, με προλάβατε. Ήταν θέμα διακοπή ρεύματο. Σε ό,τι αφορά το Μασταμπά, είπατε ότι ενδεχομένω και αύριο να υπάρχει νερό. Ναι, αυτό είναι. Ενημερώνουμε με τους υδρονομείς, πάνε και ψάχνουν και κοιτάνε τα σημεία. Έχουμε το πρωί να έχουν γεμίσει το υπόλοιπο Ηράκλειο, ναι, που υδροδοτεί έτσι, γιατί πιέζει το σύστημα και πρέπει να τα πιο ψηλά, καταλάβατε. Ωραία. Έχουμε να είναι αυτό το πρόβλημα και να μην είναι κάποιο τεχνικό πρόβλημα που σας είπα προηγουμένως, πιθανόν λόγω κάποιας βλάβης. Έχουμε να είναι αυτό μόνο, να γεμίσει το δίκτυο, η αγωγή, να έχουμε το πρωί νερό. Ωραία. Πραγματικά συγγνώμη από τους ανθρώπους, διότι πραγματικά αν κάνεις Σαββάτο σπίτι σου να κάνεις κάποιες δουλειές και δεν είναι νερό, είναι μέγιστο πρόβλημα.